14 μήνε αστυνομία και εισαγγελία φυλάγανε σαν κόρη φθαλμού το πολυσυζητημένο βίντεο τη εν ψυχρό εκτέλεση των πέντε φρουρών ασφαλεία επιχειρηματία τη Αγίας Νάπα, στο οποίο, όπω υποστηρίζουν, διακρίνεται και ο εκτελεστή. 20 δευτερόλεπτα η διάρκεια του, αλλά μονάχα πέντε ουσιαστικά, περιέχει το βίντεο το οποίο καταγράφηκε μέσα από αντανάκλαση αλοπίνακα τη μπειραρία Ζιγζάκ στην οδό καταλημάτων. Μέσα από την αντανάκλαση φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα πέντε θύματα να παίρνει στις 3 και 24 κλίση προς τα δεξιά όπου ακινητοποιήθηκε. Διαφαίνεται επίσης μια ανθρώπινη φιγούρα να πλησιάζει το όχημα από τα αριστερά προς τη θέση του συνοδηγού και να προτάσει το αριστερό χέρι. Πέντε δευτερόλεπτα αργότερα η φιγούρα αποχωρεί από το σημείο με κατεύθυνση την εκκλησία. Στα βίντεο που προηγήθηκαν χρονικά το επίμαχου, όπω κατέθεσε ο μάρτυρα, φαίνονται οι δύο κατηγορούμενοι να περιφέρονται σε διάφορα σημεία πλησίων τη σκηνή, αναλώνοντα την περισσότερη του ώρα στα περιτυχίσματα τη εκκλησία, όπου κάπνιζαν και συζητούσαν ανέμελοι. Στα βίντεο που ακολούθησαν το επίμαχου, σύμφωνα με τον μάρτυρα, φαίνεται η σκιά του πρώτου κατηγορούμενου να κατεβαίνει με γρήγορο ρυθμό τα σκαλιά τη εκκλησία και να επιβιβάζεται στο όχημα που οδηγούσε ο δεύτερο κατηγορούμενο και στην συνέχεια να εγκαταλείπουν το σημείο. Με ηλικιώδη ταχύτητα. Σε κάποια από τα βίντεο, ο πρώτο κατηγορούμενο μάλιστα αλλάζει φανέλε, φορώντα μία σκουρόχρωμη και μία ανοιχτόχρωμη, ενώ κάποιε στιγμέ φοράει και καπελάκι ανοιχτόχρωμο τύπου τζοκέι. Κατά τη διάρκεια τη διαδικασία, προβλήθηκαν συνολικά 218 βίντεο διάρκεια 2 ώρων και 57 λεπτών με τι κινήσει των κατηγορούμενων από την ημέρα άφηξη του στην Αγία Νάπα μέχρι και την αναχώρησή του.